Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το ένα Channel. Ξεκινούμε ευθύς αμέσως το δελτίο μας με κλίμα αυτοδιοίκησης, καθώς καλησπερίζω διαζώσεις στο στούντιο τον υποψήφιο δήμαρχο Καβάλας με την παράταξη Ο Τόπος της Ζωής μας, τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα εσάς, καλησπέρα στην Καβάλα, στους τηλεθεατές. Λοιπόν, θα κάνουμε μια ευρεία συζήτηση απόψε στο Δελτίο. Θέλω όμως πρώτα να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο πραγματικά προβληματίζει ιδιαίτερα τους καβαλιώτες, τους πολίτες και όχι μόνο όμως της Καβάλας και κάτι το οποίο και σήμερα δυστυχώς έγινε γνωστό. Ο λόγος για το κυκλοφοριακό κομφούζιο το οποίο υπάρχει, κύριε Παπαδόπουλε, στη πόλη. Σήμερα πάλι παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο, ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο δυστυχώς υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει. Και θέλω να ακούσω την δική σας πρόταση, τις δικές σας θέσεις, σχετικά και με τη λύση αυτού του μεγάλου προβλήματος. Δυστυχώς, ξέρετε, οι διοικήσεις, οι αποφάσεις που παίρνουν, γιατί οι διοικήσεις αποφασίζουν, αποφασίζουν για την καθημερινότητα και για την καλύτερη ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Και λέω δυστυχώς, γιατί βλέπετε σήμερα, και ακόμη μια φορά, όλες οι, θα έλεγα, λάθος αποφάσεις ή αποφάσεις χωρίς την εξειδικευμένη μελέτη, να οδηγούμαστε και να ταλαιπωρείται όλη η Καβάλα. Δυσκόλεψε η πόλη μας. Δεν το λένε μόνο οι κάτοικοι. Το λένε και οι επισκέπτες και το λέμε όλοι μας ότι η ζωή των πολιτών μας έχει γίνει πιο δύσκολη γενικότερα. Ας πούμε τώρα και ακόμα και οι κάτοικοι ας πούμε, που ζουν στο Βύρωνα και θέλουν να πάρουν ένα ταξί να πάνε στην Ομόνια, δεν το παίρνουν γιατί πληρώνουν 2 ευρώ παραπάνω. Άλλοι δεν μπορούν να πάρουν το αυτοκίνητό τους γιατί μπορεί να κάνουν να καθυστερήσουν μισή ώρα μέσα στο κέντρο. Όλα αυτά είναι ταλαιπωρία του κόσμου. Συν το ότι μπήκαν εταιρείες εδώ και πολύ καιρό μέσα στην πόλη με ένα κακό προγραμματισμό της διοίκησης και οι εταιρείες αυτές ήρθαν, κόψαν, ράψαν, χαλάσαν δρόμους, δεν κάναν σωστές αποκαταστάσεις γιατί δεν υπήρχε κανένας προγραμματισμός, δεν υπήρχε διοίκηση για να μπορέσει να τους κατευθύνει σωστά. Και όλα αυτά τα προβλήματα κάνανε στα συνεργεία σήμερα οι καλύτεροι πελάτες να είναι οι καβαλιώτες, στα συνεργεία αυτοκινήτων και οι ταξιτζίδες και οι λεωφορεατζίδες. Τέλος πάντων, κυκλοφοριακό. Αυτό πραγματικά θέλει μέτρα. Θέλει μέτρα για να μπορέσει να δώσει λύσεις μια και καλή στο Δήμο Καβάλας. Είχαμε πει τότε τη διοίκηση, μην ξεκινήσεις να κάνεις την ανάπλαση στην πλατεία Καπνεργάτη, μην ξεκινήσεις να κάνεις τον κανονισμό χωροθέτησης αυτοκινήτων στην Παναγία, χωρίς να έχουμε μια ευρύτερη μελέτη κυκλοφοριακή ή να κάνουμε και μια μελέτη οδικής ασφάλειας, ώστε να μας δείξει ακριβώς τα αποτελέσματα μέσα από αυτές τις δράσεις ή μέσα από αυτά τα έργα που θα κάνουμε, τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε μέσω αυτών των ενέργων. Αυτό τι θα έκανε, θα έδειχνε πραγματικά τις λύσεις που θα έδινε οποιαδήποτε παρέμβαση κάναμε. Δυστυχώς, σήμερα έχουμε μια ανάπλαση στην πλατεία Καπνεργάτη. Ταλαιπωρεί επαγγελματίες, κατοίκους και όλη την πόλη και επισκέπτες. Θα έχουμε μια κυκλοφοριακή ρύθμιση στην Παναγία. Θα έχουμε μια παρεμβάση στην Κουντουριώτου και στον Άγιο Νικόλαο, που και εκεί τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τη ζωή μας, τους καταστηματάρχες, τους πολίτες, τους κατοίκους. Όντως είναι εύλογα και τα παράπονα των επαγγελματιών αυτών των περιοχών, έτσι κύριε Παπαδόπουλε, τα οποία φτάνουν ενδεχομένως και στους αρμόδιους φορείς. Μα δυσκολεύει τη ζωή των ανθρώπων, την έχει δυσκολέψει, είναι τραγική η πόλη αυτή τη στιγμή. Και δεν το λέω για να κάνω μια πολιτική κριτική και το λέω με τον πιο ήπιο τρόπο που μπορώ να το πω, γιατί το αντιμετωπίζουμε και εμείς όλοι μας καθημερινά. Εδώ θέλει ριζικά μέτρα. Δηλαδή, θέλει μια καινούργια μελέτη, η οποία μελέτη θα μας δείξει τι ακριβώς και πώς ακριβώς πρέπει να το κάνουμε. Πού θα πρέπει να στοχεύσουμε και ποιες παρεμβάσεις χρειάζεται να κάνετε. Έφερα πριν καιρό, εδώ, στην Καβάλα, ένα συγκοινωνιολόγο, τον Σπύρο Ντοβούγια, θυμάστε, έκανα μια ημερίδα. Σωστά. Και τον ενημέρωσα και ήθελε να το ελέγξει και ο ίδιος του, ότι την Αβέροφ θα την κάνουμε ήπιας κυκλοφορίας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Θα είναι, κανονικά θα μπαίνει αυτοκίνητο, αλλά με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Πεζόδρομος, αλλά αυτοκίνητο θα οδηγείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Επίσης, αυτό τώρα επειδή ακούω διάφορα να γίνεται, να δεν γίνεται, να με τα προγράμματα, τα ξεπρογράμματα, αυτό γίνεται, όπως έγινε και η ανάπλαση, ο πεζόδρομος που έγινε στις Κρινίδες, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε μια τροποποίηση και έγινε δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Όταν υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει έκτακτη ανάγκη και πρέπει να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω δεν πρέπει να βάζουμε προσχηματικά διάφορες δικαιολογίες γιατί αποτύχαμε όταν κάναμε αυτή την παρέμβαση. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε λύσεις μέσα από μια μελέτη, πρέπει να κάνουμε ήπια κυκλοφορία την Αβέροφ,
ήταν λάθος αυτό που έγινε και ξεκίνησαν εργασίες στην Κουντουριώτου. Δυστυχώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι επαγγελματίες περιμένανε να κάνουν τζίρους στα καταστήματά τους, γιατί προερχόμαστε μετά από πανδημία και ενεργειακή κρίση. Δεν αντιλήφθηκε ο Δήμος Καβάλας και έκανε λάθος προγραμματισμό, καθυστέρησε και εδώ και δεν μπόρεσε και έκανε παρεμβάσεις μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο που καταδίκασε επαγγελματίες, έκλεισε καταστήματα, καταστρέφει κόσμο σήμερα η Δημοτική Αρχή. Υπάρχει ένα έργο στην Κουντουριώτου το οποίο μπαίνει μια νησίδα στη μέση 1,5 μέτρο και μεγαλώνει τα πεζοδρόμια, το οποίο αυτό θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Σωστά. Δεν το ψηφίσαμε. Mm. Όχι ότι δεν ψηφίζουμε έργα. Δεν ψηφίσαμε την παρέμβαση, διότι βλέπουμε ότι χωρίς να κάνουμε μια μελέτη σύμφωνα με το πρόγραμμα που υπάρχει από το Δήμο, να ξέρουμε και να έχουμε μια πραγματική εικόνα, γιατί η μελέτη αυτή θα δείξει τα αποτελέσματα και θα δώσει τις λύσεις και πού πραγματικά πρέπει να παρέμβουμε, δεν μπορούσαμε να ψηφίσουμε ένα τέτοιο έργο. Το άλλο που θέλω να πω ότι το κυκλοφοριακό, το μεγάλο αυτό τεράστιο θέμα, πέρα από τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε τώρα γρήγορα και άμεσα, θα πρέπει να λειτουργήσει η ελεγχόμενη στάθμευση που είναι ένα άλλο μέτρο. Θα πρέπει να κάνουμε περιφερειακά πάρκινγκ το οποίο είναι ένα άλλο μέτρο. Θα πρέπει να κάνουμε υπόγεια πάρκινγκ τα οποία είναι ένα άλλο μέτρο. Αυτό ακριβώς, οι θέσεις στάθμευσης που δεν υπάρχουν, κύριε Παπαδόπουλε, έτσι δεν υπάρχουν. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί μια καινούργια δημοτική αρχή είναι 4 χρόνια δημοτική αρχή. Είναι διοίκηση. Μπορεί να μου απαντήσει ένας αντιδήμαρχος, δήμαρχος, οποιοδήποτε θέλει. Μία θέση χώρο στάθμευσης στα 4 χρόνια έχει γίνει καινούργια. Ναι. Όχι, κύριε Τζιμιδάκη. Αλλά ας απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, θέλω να το κάνετε στον Δήμαρχο, να δούμε τι θα μας απαντήσει. Εγώ λέω ότι δεν έχει γίνει ούτε ένας χώρος στάθμευσης. Ούτε μία θέση χώρος στάθμευσης. Για να σταθούμε με ένα αυτοκίνητο. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Αυτά που είπα, περιφερειακά πάρκινγκ ή υπόγεια πάρκινγκ, απαντώ γιατί μερικοί μπορεί να πούν γιατί έξω τα ακούω. Να δεν γίνονται ρεμάκια, γιατί τα λες αυτά και πώς και τι, μας λένε από το Δήμο ότι δεν γίνονται. Πάρκινγκ Ροδόπη είναι στο σχέδιο πόλης πράσινο με υπόγειο πάρκινγκ. Είναι χαρακτηρισμένο στο σχέδιο πόλης, αλλά μπορεί να γίνει. Και μάλιστα η πρότασή μας είναι στον ευρύτερο χώρο και μέχρι την Λέσχη και μέχρι τον κήπο, όπου ακριβώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές θέσεις χώρου στάθμευσης. Περιφερειακά πάρκινγκ. Μιλήσαμε γιατί γίνεται μια ανάπλαση στα ποταμούδια. Μιλήσαμε και είπαμε ότι εκεί υπάρχει μια υψομετρική διαφορά. Άρα μπορούμε με λιγότερα έξοδα στο πρόσωπο της πλατείας να δημιουργήσουμε 30-40 θέσεις, να τις δημιουργήσουμε νέες, διότι είναι μια περιοχή που αναπτύσσεται στα ποταμούδια. Έχει το κλειστό, έχει καταστήματα γεωνομικού ενδιαφέροντος. Είναι ο δρόμος που κατεβαίνει στην πιο κεντρική αγορά, την Ομόνοια. Άρα μπορούν και εργαζόμενοι να κάνουν χρήση το πρωί. Πάντως είναι ένα σημείο το οποίο με την αφορμή της ανάπλασης, που καλά θα πάμε να κάνουμε μια ανάπλαση, αλλά πρέπει να το σχεδιάσουμε με ένα μακροπρόθεσμο έτσι, στόχο. Και τι λέγαμε, η ανάπλαση μην την κάνεις αν δεν σχεδιάσουμε και να κάνουμε και το υπόγειο πάρκινγκ. Και σήμερα που έχουμε φτάσει, όχι μόνο να μην έχει σχεδιαστεί το υπόγειο πάρκινγκ περιφερειακά για να το κάνουμε να αναπνεύσει η ευρύτερη περιοχή στα ποταμούδια, γίνεται και μια ανάπλαση η οποία κινδυνεύει το σχολείο να μην έχει εκεί τα παιδιά να μην έχουν αυλή για να μπορέσουν να παίζουν στην ώρα του διαλύματος. Ή να μην έχει αυλή να μπορέσει να το γευτεί η γειτονιά όλο τον χρόνο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτές όλες οι αποφάσεις, αντί να έχουν θετικό έτσι πρόσημο, να διευκολύνουν την κοινωνία, να δώσουν λύσεις στον κόσμο, δυσκολεύεται περισσότερο η ζωή τους. Παράλληλα με όλα αυτά, θα χρειαστεί άμεσα, γιατί αυτά μπορεί να υπάρχουν, να έχει ένα μεγαλύτερο χρονοδιάγραμμα. Τα άμεσα μέτρα όμως είναι, χρειάζεται συνδυαστικά και ο έλεγχος από τη Δημοτική Αστυνομία, συνδυαστικά και ο έλεγχος από έτσι, την θα πρέπει αστυνομική να είναι διεύθυνση. Φανερή και η Δημοτική Αστυνομία. Όλα αυτά τα μέτρα είναι άμεσα. Σχεδιάζοντας όμως μαζί με την ελεγχόμενη στάθμευση, μπορεί να λειτουργήσει αύριο. Η ηλεκτρονική ελεγχόμενη στάθμευση, που 4 χρόνια δεν τολμάνε. Δεν τολμάνε και κάνουν διπλό κακό. Πρώτον, δεν υπάρχει εύρυθμη λειτουργία στην πόλη, καλή λειτουργία. Και δεύτερον, χάνει έσοδα ο Δήμος Καβάλας. Και από αυτή την λειτουργία και τη λειτουργία την οποία υπάρχει, δυστυχώς την επομίζονται και κάποια οχήματα ασφαλείας, όπως είναι τα στενοφόρα, γιατί φιλοξένησα το μεσημέρι στην εκπομπή αναλυτής τον πρόεδρο εργαζομένο του ΕΚΑΒ, τον κύριο Τσιλικάκη, ο οποίος είπε ότι υπάρχει μεγάλο θέμα όσον αφορά κυρίως και την πρόσβαση των ασθενοφόρων. Και μιλάμε τώρα για τις συνοικίες της Παναγίας, αλλά και στο κέντρο αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Είναι πυροσβεστικό όχημα. Δεν υπάρχουν λωρίδες ασφαλείας. Πυροσβεστικό όχημα. Ασθενοφόρο. Οι ίδιοι πολίτες, οι αυτοκινητιστές, τα λεωφορεία. Όλοι ταλαιπωρούνται και δυστυχώς έχουμε τεράστια προβλήματα. Και δεν λέω να λαμβάνονται μέτρα. Γιατί θέλει κάθε διοίκηση να κάνει τα χατήρια του καθενός. Δεν γίνεται. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Τα μικροσυμφέροντα πάντα υπονομεύουν το κοινό καλό. Θέλει μια διοίκηση, γι' αυτό λέμε. Θέλουμε να δουλέψουμε, να εργαστούμε, να δώσουμε λύσεις στον κόσμο και να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Είναι αδιανόητο σήμερα αυτό που συμβαίνει στην πόλη μας.
Και μάλιστα να το γνωρίζουμε. Ευτυχώς, τώρα πριν μερικές μέρες, ο Δήμαρχος Καβάλας βγήκε και είπε: εντάξει, αν θα το δείξει, θα κάνουμε μια μελέτη. Κατάλαβε τώρα, γιατί φτάνουμε σε εκλογές. Θα κάνουμε μια μελέτη που χρειάζεται. Ένα, ναι. Και αφού χρειάζεται μια μελέτη και μας δείξει, θα κάνουμε και ήπια κυκλοφορία στην Αβέροφ. Τώρα, Δήμαρχε. Τώρα είναι αργά. Τώρα σε λίγες μέρες ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει και θα επιλέξει κάποια δημοτική παράταξη, η οποία θα διοικήσει για τα επόμενα 5 χρόνια. Μπορεί να σας εμπιστευτεί? Όταν γίνανε τόσο μεγάλα λάθη, όταν δεν ακούτε κανέναν, όταν σας λέγαμε μην ξεκινάτε Ιούλιο-Αύγουστο τις παρεμβάσεις στην Κουντουριό του, και σήμερα οι καταστηματάρχες Ιούλιο-Αύγουστο κάναν μηδενικούς τζίρους. Αυτά όλα είναι προβλήματα, τα οποία δυστυχώς δημιουργήθηκαν από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Το πρόβλημα λύνεται με συνδυαστικά μέτρα, με μια καινούργια μελέτη, και νομίζω ότι όταν δεν θα κοιτάς το πολιτικό κόστος, τότε θα πετύχουμε και θα φτιάξουμε το κυκλοφοριακό. Βέβαια, συμπληρωματικά, πρέπει να δώσουμε και να διεκδικήσουμε συστηματικά και με σχέδιο την περιμετρική. Δεν μπορώ άλλα 20 χρόνια να ακούω για την περιμετρική. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην κάνω μια δυναμική διεκδίκηση για να κάνω καλύτερη διαδοχή των καβαλιτών. Δεν χρειάζεται οι δήμαρχοι να κάνουν μόνο δημόσιες σχέσεις με τα υπουργεία και με τις περιφέρειες. Δεν έχει ανάγκη ο καβαλιώτης τις δημόσιες σχέσεις. Ο καβαλιώτης υποφέρει και θέλει λύσεις. Και εδώ θέλει ένα δυναμικό δήμαρχο με ένα σχέδιο, εργατικό δήμαρχο μαζί με τα στελέχη του, τα οποία έχουμε μια πλήρη ομάδα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της πόλης. Θα πάμε και σε αυτό, κύριε Παπαδόπουλε. Θέλω όμως προτού έρθω στον συνδυασμό της παράταξης «Ο τόπος της ζωής μας», να πάω και στο συνδυασμό του νυν Δημάρχου Καβάλας, του κύριου Θόδωρου Μουριάδη. Υπήρξε μια ανακοίνωση νέων υποψηφίων δημοτικών συμβούλων με την παράταξη του σύγχρονου Δήμου. Μεταξύ αυτών και το όνομα του πρώην Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, του κ. Βασίλη Λεμονίδη, αλλά και του Προέδρου του Σωματείου Καβαστιθοπολών Καβάλας, του κ. Γιώργου Βαφίδη. Και εσείς είστε άνθρωπος της αγοράς. Σας παρεξένευσαν αυτές οι υποψηφιότητες με τον κ. Δήμαρχο? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς δεν θέλω να μιλώ για τις άλλες παρατάξεις, γιατί νομίζω ότι όλοι θα αξιολογηθούμε μέσα από την πορεία μας, το ποιοι είμαστε, γιατί εμείς ούτε ουρανοκατέβατοι είμαστε. 9 χρόνια δουλεύουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με συνέπεια, με δημιουργική αντιπολίτευση, και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να διοικήσουμε και είμαστε έτοιμοι. Για τους θεσμικούς που μου μιλήσατε, θα κάνω μόνο ένα σχόλιο, γιατί πρέπει οι καβαλιώτες να γνωρίζουν και εμείς πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι απέναντί τους. Γιατί δεν έχουμε καμία ομοίρεια, δεν εξυπηρετούμε συμφέροντα, δεν υπάρχουν υπόγειες διαδρομές, ίσα-ίσα αντιθέτως, εμάς μας κυνηγούν θεοί και δαίμονες. Αλλά πέρα από αυτό, πρέπει για τους δύο θεσμικούς που είπατε, δηλαδή τον πρόεδρο των Καβεζιοδοπολών, τον σημερινό, και τον πρώην πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, πρέπει να τους ρωτήσετε να πούν στους καβαλιώτες για ποιο λόγο έχουν επιλέξει μια διοίκηση, η οποία διοίκηση, σας εξήγησα προηγουμένως, ότι έχει διαλύσει τα καταστήματά τους. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικά καταστήματα, δυστυχώς δημιουργήθηκαν τόσα προβλήματα από τη σημερινή διοίκηση και πρέπει να απαντήσουν πραγματικά πιστικά για ποιο λόγο έχουν επιλέξει αυτήν τη διοίκηση, η οποία όλα τα μέλη τους διαμαρτύρονται και λένε «αμάν, αυτή η σημερινή διοίκηση μας έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα». Για ποιο λόγο το κάνανε? Δεν μπορώ να το καταλάβω, ούτε να το εξηγήσω. Δεν είναι δυνατόν τα μέλη των φορέων να διαμαρτύρονται, να λένε ότι δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα και οι πρόεδροι των φορέων να είναι υποψήφοι στη σημερινή Δημοτική Αρχή. Αν δεν δώσουν πιστικές απαντήσεις, λέω ξεκάθαρα στους καβαλιώτες ότι οι δύο κύριοι αυτοί κοιτάνε μόνο και εξυπηρετούν μόνο τα προσωπικά τους συμφέροντα και όχι το κοινό καλό. Γιατί αν δεν δώσουν πιστικές απαντήσεις, θα πρέπει να κάνουν τη σκέψη αυτήν. Και αυτό πρέπει να το αποφασίσουν οι καβαλιώτες. Αυτοί οι κύριοι για ποιο λόγο έπραξαν, τι έχουν κάνει. Υποψήφοι να είναι. Δεν λέω σε κανέναν όχι. Φυσικά και θα πρέπει να είναι, ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά με παραξενεύει το γεγονός ότι δεν είναι, ας πούμε, στου κυρίου Χρυσανίδη, στου κυρίου Ερυφυλίδη, στην κυρία Ιωσήφιδου. Δεν είναι δύο φορείς. Έχουν επιλέξει τη σημερινή Δημοτική Αρχή, που η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στα μέλη τους. Το βλέπω λίγο οξύμορο. Γι' αυτό λέω στους καβαλιώτες, και οι καβαλιώτες θα αποφασίσουν, ότι οι θεσμικοί φορείς οι συγκεκριμένοι εξυπηρετούν προσωπικά τους συμφέροντα και όχι το κοινό καλό. Γιατί τόσα χρόνια, ξέρετε κυρία Τζιμιτάκη, θα το πω και αυτό για να γνωρίζουν οι καβαλιώτες, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν δίναμε, ας πούμε, σε έναν εμπορικό σύλλογο και δίνουμε 10.000 ευρώ να κάνει μια εκδήλωση, ή 20.000 ή 5.000,
ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι συμφωνούμε. Δεν το κάνει μόνο ο Δήμαρχος. Μπερδεύονται όλοι. Μπερδεύονται και οι πρόεδροι. Επειδή πηγαίνουν στα γραφεία των Δημάρχων και μεταξύ τους συνομιλούν, δεν σημαίνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι απέναντι ή είναι αρνητικό. Ίσα-ίσα. Τα Δημοτικά Συμβούλια ψηφίζουν και λένε ναι να κάνουν οποιαδήποτε εκδήλωση και να υποστηρίξουμε τους θεσμικούς φορείς. Αλλά δεν θα δίνουμε χρήματα για να κάνουν ατομική προβολή οι ίδιοι τους και να φτάνουν σε σημεία μετά να μπαίνουν και υποψήφοι. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν μια και καλή στην Καβάλα. Εάν θέλουν οι καβαλιώτες να δουν μια άλλη Καβάλα, χρειάζεται επιτέλους να δουν μια άλλη διοίκηση, η οποία δεν έχουμε ασκήσει ποτέ διοίκηση βέβαια. Θέλουν μια άλλη διοίκηση, καινούργια διοίκηση, με καινούργια πρόσωπα, γιατί επιτέλους έχουμε δικαιώματα όλοι μας. Δεν έχουν δικαιώματα μόνο οι ίδιοι και οι ίδιοι. Γι' αυτό ζητώ να δώσουν πιστικές απαντήσεις, να μας πούν οι δύο πρόεδροι που όλα τα μέλη τους κατηγορούν τη σημερινή Δημοτική Αρχή γιατί είναι υποψήφοι. Θα έχουμε λογικά κάποιες απαντήσεις και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, κύριε Παπαδόπουλε. Θα ζητηθεί η απάντηση από πλευράς των δύο αυτών προσώπων που αναφέραμε. Θα σας πάμε λίγο τώρα και στην παράταξή σας. Είναι έτοιμη η παράταξη, έτοιμος ο συνδυασμός, με πάνω από 200 μάλιστα υποψηφίους, κύριε Παπαδόπουλε. Πατήσατε το κλικ, όπως είπατε, και πλέον αναμένετε και επίσημα την έναρξη προεκλογικής περίοδου, την ερχόμενη Πέμπτη, έτσι. Πρώτη καταθέσαμε συνδυασμό. Δεν αξιολογώ το ότι πρώτη σε αριθμό, ας το κρίνουν οι πολίτες. Mm. Εκείνο που έχω να πω όμως είναι ότι ευχαριστώ πάρα πολύ την αγάπη του κόσμου που μου δείχνει, γιατί ένα ψηφοδέλτιο πλήρες σημαίνει ότι έχεις μια ευρύτερη αποδοχή από όλη την κοινωνία. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν οι πολίτες και την αγάπη. Όπως ευχαριστώ και όλους τους συνεργάτες μου που με εμπιστεύτηκαν. Όλοι αυτοί οι υποψήφοι εμπιστεύτηκαν στο πρόσωπό μου και μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, μαζί με αυτή τη μεγάλη οικογένεια και τη μεγάλη ομάδα, θέλουμε να διοικήσουμε γιατί θα είμαστε οι νικητές των εκλογών και από 1η-1η του 24, εμείς, η παράταξη δικιά μας, θα είμαστε οι νικητές. Γιατί Δήμος είναι οι Δημότες. Και εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Ένα απλό πράγμα. Θέλουμε να αγωνιστούμε για να βελτιώσουμε τη ζωή των Δημοτών. Θέλουμε μια Καβάλα η οποία να την πάμε εκεί που της αξίζει, ψηλά. Θέλουμε μια Καβάλα την οποία θέλουμε να την αναπτύξουμε. Θέλουμε την Καβάλα να φέρουμε εδώ, να δημιουργήσουμε δουλειές, να μείνουν τα παιδιά μας εδώ. Θέλουμε μια άλλη Καβάλα, όμορφη, λαμπερή, μακριά από αυτά τα παρεάκια. Αυτά τα παρεάκια κρατάνε διαχρονικά στάσιμη την ανάπτυξη της πόλης, γιατί ο καθένας κοιτάει τα δικά του μικροσυμφέροντα, δεν έχουν να μου πούνε εμένα τίποτα, ούτε να με προσάψουν. Αλλά εγώ θα τους τα λέω για να ξέρουν οι καβαλιώτες. Στο τέλος θα μου πείτε, η Καβάλα θα αποφασίσει και οι πολίτες. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Τέρμα με τα παρεάκια. Φτάνει με αυτές τις παρέες. Πρέπει επιτέλους να καταλάβει η Καβάλα ότι της αξίζει μια καλύτερη θέση. Στην περιφέρεια, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Γι' αυτό έχουμε στελέχη που έχουν και μπορούν να εκπροσωπήσουν το Δήμο Καβάλας, γιατί ο Δήμος Καβάλας είναι ένας ευρωπαϊκός Δήμος με ιστορία, με υποδομές. Και δεν αντέχω να τους βλέπω όλους μέσα σε αυτή τη μιζέρια. Και τα παρεάκια μεταξύ τους να δουλεύουν με τους Δήμους και να κάνουν διάφορα έτσι παιχνιδάκια. Τέρμα. Κομμένα όλα με μια Καβάλα που τις αξίζει, με πολίτες χαρούμενους. Γι' αυτό θέλουμε να εργαστούμε για σας νύχτα μέρα. Δεν είναι εύκολο, δεν με πειράζει. 10 χρόνια έχω δώσει τη ζωή μου από το δικό μου, από τη δικιά μου δουλειά. Θυσίασα και τη δουλειά μου, θυσίασα και την οικογένειά μου και τους ευχαριστώ πολύ την οικογένειά μου που ακόμα με αντέχει. Και είμαι διατεθειμένος να δώσω όλη μου τη ζωή, γιατί η Καβάλα πρέπει να πάει ψηλά. Σας αξίζει. Κύριε Παπαδόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έξω από τα δόντια μιλήσατε σήμερα, πρέπει να το πούμε αυτό. Να είστε καλά. Παιχνιδάκια τέλος. Γεια σας. Καλό σας βράδυ.